Του ρωτισμού. Καλησπέρα και από μένα. Μετά από την εξαιρετική τοποθέτηση του Γιώργου, θα προσπαθήσω να μην επαναλάβω κομμάτια που έχουν να κάνουν με τη σημασία της αλληλεγγύης, με τον τρόπο αντιμετώπισης των φασιστών συνδεδεμένη με την αλληλεγγύη κτλ. Η συζήτησή μας σήμερα είναι πρόσφυγες και ακροδεξιά. Νομίζω ότι στη συζήτησή μας πρέπει να βάλουμε και κάποιες άλλες κομβικού χαρακτήρα λέξεις, όπως υπεριαλισμός, επίσης σοκ νεοφιλελεύθερης λιτότητας ως απάντηση στην κρίση από το αστικό, το από πάνω στρατόπεδο. Αν τις βάλουμε αυτές, τότε θα έχουμε, νομίζω, λίγο πιο ολοκληρωμένη την εικόνα του απέναντι σε τι καλούμαστε να απαντήσουμε, τι να αντιμετωπίσουμε και με ποιον τρόπο. Εξηγούμε. Οι παίκτες στο συγκεκριμένο γήπεδο είναι βασικά τρεις. Ο κυρίαρχος παίκτης είναι το αστικό στρατόπεδο. Η υπεριαλιστική νεοφιλελεύθερη παγκοσμιοποίηση έχει κάνει επιλογές στο πώς αντιμετωπίζει τους πρόσφυγες. Και τις έχει κάνει και σε σχέση με το πώς θα τους αντιμετωπίσει σε σχέση με τις πολιτικές που εφαρμόζει στο εσωτερικό της, νεοφιλελεύθερη λιτότητα, μνημόνια κτλ. Και άρα πρέπει να είναι ενταγμένη σε αυτό το πακετάκι. Τις έχει κάνει και σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζει την κρίση από άψη γεωπολιτικών ανακατατάξεων, πώς πάει να ελέγξει τους δρόμους της ενέργειας και πώς αναδιατάσσεται οι συμμαχίες τους. Και τις έχει και σε σχέση με το προσφυγικό αυτό καθεαυτό ή το μεταναστευτικό αυτό καθεαυτό, ως εργαλείο άσκησης πολιτικής και για αυτούς και για μας. Απέναντι σε αυτό το κυρίαρχο δόγμα υπάρχει η απόπειρα να υπάρξουν εναλλακτικές. Και αυτές οι εναλλακτικές αποπειράται η άκρα δεξιά, αποπειράται και η αριστερά. Να τις πει, να τις διαμορφώσει, να τις μεταφράσει σε πράξη, να τις μετουσιώσει σε κίνημα, σε πολιτική επιρροή κτλ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει η αριστερή, ή υπάρχει εν μέρη ή όχι ολοκληρωμένα αριστερή απάντηση στα διευθυντήρια των Βρυξελών που εφαρμόζουν λιτότητα για όλους και στην Ευρώπη φρούριο που δολοφονούν τον κόσμο που έρχεται τα θύματα των πολέμων και των υπεριαλιστικής καταλύστευσης. Υπάρχει ή δεν υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ που προδίδει ή αντικαπιταλιστική ριζοσπαστική αριστερά που συνεχίζει, που επιχειρεί να συνεχίσει μετά την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει ή δεν υπάρχει Lexit σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό απέναντι στην εθνική διέξοδο του Brexit για κομμάτια της αστικής τάξης. Και μέσα σε αυτό το πεδίο υπάρχει ή δεν υπάρχει απάντηση και στην ακροδεξιά. Η ακροδεξιά, οι φασίστες, παίζουν ακριβώς επάνω στην κυρίαρχη αστική πολιτική, κυρίως στο ρατσισμό που ήδη υπάρχει από τους από πάνω και από τα κόμματα που εκπροσωπούν αυτή την πολιτική σε σχέση με τον πόλεμο, τις υπεριαλιστικές επεμβάσεις, τις δολοφονίες στα σύνορα, την υπερεκμετάλλευση των προσφύγων και μεταναστών, αλλά και των ντόπιων, τη διευκόλυνση της υπερεκμετάλλευσης όλων ως απάντηση στην κρίση τους. Έτσι, οι φασίστες λένε ότι αυτό το πράγμα που κάνουν οι διαχειριστές, εμείς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερα. Γιατί εμείς μπορούμε να αντισταθούμε στα διευθυντήρια των Βρυξελών και γιατί εμείς μπορούμε να αντισταθούμε στον Ισλαμικό κίνδυνο. Και προτείνουν ενίσχυση, όπως ακούσαμε, της εθνικής οικονομίας, όπως στη Γαλλία και αλλού, και εξολόφθηση των προσφύγων και μεταναστών. Σε αυτή τη μάχη των εναλλακτικών, ο καθένας τη χτίζει με βάση τις κοινωνικές του συμμαχίες. Η αριστερά που παραδοσιακά οι κοινωνικές συμμαχίες ήταν, είναι και προσπαθεί να είναι σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό με την εργατική τάξη, τα πληττώματα, στρώματα κτλ. Αυτό το πράγμα επιχειρεί να το διευρύνει ή κινδυνεύει να το χάσει ή το χάνει. Και η ακροδεξιά επιχειρεί να διευρύνει τα κλασικά, τις κλασικές κοινωνικές συμμαχίες, δηλαδή τους μικροαστούς, τους απογοητευμένους, τους τσακισμένους ανθρώπους, την ανθρώπινη σκόνη κτλ. Τους ανέργους
και στην εργατική τάξη και αυτό το πετυχαίνει σε ένα βαθμό σε κάποιες από τις χώρες της Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης. Άρα όλα αυτά είναι αλληλένδετα και θα προσπαθήσω να βάλω κάποια σημεία για το πώς νομίζω ότι μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε πιο αποτελεσματικά. Σημείο πρώτο, αυτή τη στιγμή στο διεθνές πεδίο γίνεται κυριολεκτικά μία σφαγή άνευ προηγουμένου που δημιουργεί εκατομμύρια νέους πρόσφυγες. Στη Συρία το Χαλέπι όπου με τον Άσαντ και τη Ρωσία γίνεται η μία σφαγή, στο Χαλέπι προστίθεται η δεύτερη σφαγή που επιχειρείται αυτή τη στιγμή στη Μοσούλ. Από την ΗΠΑ και τους συμμάχους της. Με ενεργή εμπλοκή για της Τουρκίας ή τουλάχιστον τη φιλοδοξία. Αυτό το πράγμα θα αυξήσει το επόμενο διάστημα σε μεγάλο βαθμό τα προσφυγικά κύματα. Ήδη η εκτροπή σε πολλά εισαγωγικά, εν πάση περιπτώσει, γιατί και εδώ έχουμε πνιγμού στο Αιγαίο, προς τη Λιβύη για το πέρασμα με την Ιταλία, σημαίνει εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους που καθημερινά πνίγονται ή κινδυνεύουν να πνιγούν στο πέρασμα Λιβύης-Ιταλίας. Υποτιθέμενος στόχος των υπεριαλιστών, έτσι το δικαιολογούν, είναι να σταματήσει ο πόλεμος. Και πώς θα σταματήσει ο πόλεμος, να σταματήσουμε τον ISIS, το Ισλαμικό κράτος. Μόνο που αυτό το οποίο γίνεται είναι ότι πολλαπλασιάζονται οι σφαγές και οι συνέπειες τους. Δεύτερο σημείο, οι πρόσφυγες και το σύστημα εδώ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οικονομικό σύστημα. Είναι τελικά ευκαιρία ή απειλή για το σύστημα οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, αλλά κυρίως οι πρόσφυγες γιατί αυτοί είναι πιο πολύ το τελευταίο διάστημα. Είχε δίκιο η Μέρκελ, ας πούμε, το πρώτο διάστημα, είχε δίκιο η Μέρκελ τώρα. Για από τη μεριά του συστήματος εννοώ και αξιοποίησης τους από ως οικονομική δυνατότητα εκμετάλλευσης. Την πρώτη περίοδο είχαμε ανοιχτά σύνορα γιατί πραγματικά υπάρχουν ανάγκες οικονομικής ανάπτυξης με φθηνό εργατικό δυναμικό σε οικονομίες όπως η Γερμανία κτλ. Τη δεύτερη περίοδο είχαμε φράχτες συμφωνία ΑΕ Τουρκίας για τον έλεγχο των ροών. Είναι ταυτόχρονα και ευκαιρία και επιχειρούν να τους παρουσιάσουν ως απειλή. Διότι το Γερμανικό Ινστιτούτο Οικονομικών Ερευνών λέει, εκτιμάει, ότι σε 5 χρόνια κάθε πρόσφυγας θα προσφέρει περισσότερα από όσα κοστίζει στη Γερμανία. Τα πρώτα 2 χρόνια, λέει αυτό το Ινστιτούτο, 10% από τους πρόσφυγες που περάσανε θα έχει θέσεις εργασίας βρει, ενώ τα επόμενα 5 χρόνια το 50% των προσφύγων θα έχει βρει θέσεις εργασίας. Ενώ το ΔΝΤΟΥ υπολογίζει το κόστος των προσφύγων σε 0,35% του ΑΕΠ της Γερμανίας, το κόστος δηλαδή που κοιμούνται οι άνθρωποι, τρώνε αυτό κτλ, σε 0,35% για τη Γερμανία, για το ΑΕΠ της, ενώ το 2020 υπολογίζει το ΔΝΤΟΥ μια αύξηση του γερμανικού ΑΕΠ λόγω των προσφύγων της τάξης του 0,5 έως 1,1% του ΑΕΠ. 1,1 του γερμανικού ΑΕΠ είναι ένα τεράστιο ποσό. Στη Γερμανία έχουμε γύρανση του εργατικού δυναμικού, έχουμε έλλειψη εργατικών χεριών και η εκτίμηση είναι ότι θα λείπουν 1,8 εκατομμύρια εργατικά χέρια ανεξαρτήτως της ανεργίας, που είναι αυτή τη στιγμή στο 6%, το 2020. Η βιωσιμότητα των ασφαλιστικών ταμείων στη Γερμανία έχει χτυπήσει ήδη κόκκινο. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Υπάρχει όντως ανάγκη. Άρα δίκιο είχε η Μέρκελ το πρώτο διάστημα. Όμως είμαστε σε περίοδο κρίσης. Και όλα αυτά πρέπει να γίνουν με το μικρότερο δυνατό ρίσκο. Άρα με έλεγχο. Άρα με το σταγονόμετρο. Δεν μπορούμε να αφήνουμε ανεξέλεγκτες τους πρόσφυγες να έρχονται πριν ρυθμίσουμε το πόσο ακριβώς θα μας κοστίζουν αυτοί που ήρθανε για να δούμε για τους επόμενους, αν και όποτε κτλ. Άρα, αυτό όσον αφορά οικονομίες σαν της Γερμανίας και της Βόρειας Ευρώπης. Αντίθετα, η άμεση ωφέλεια των Ελλήνων καπιταλιστών, του τζίρου των ελληνικών επιχειρήσεων ή της Τουρκίας ή της Ιορδανίας και του Λιβάνου από τους πρόσφυγες, είναι πολύ πιο άμεση. Είναι πολύ πιο άμεση η ωφέλεια αυτή. Βεβαίως, αν είναι καλά παιδιά, αν εφαρμόζουν τις συμφωνίες και αν κάνουν ακριβώς αυτά τα οποία έχουν υποσχεθεί. Οι επιδοτήσεις της ΕΕ και τα χρήματα που έχουν πέσει στις ΜΚΟ που θα πέσουν
λέει το Bloomberg ότι αυξάνει, δίνει όθηση στο ελληνικό ΑΕΠ κατά 0,3% το χρόνο. Ενώ στην Τουρκία, που κατά 4% είχαμε ανάπτυξη πέρσι, μια μεγάλη ανάπτυξη, έχουν γίνει 4.000 νέες επιχειρήσεις από Σύρους πρόσφυγες. Αυτά είναι συμπληρωματικά προς μια κεντρική διαχείριση που είναι αυτή που νομίζω είπα προηγουμένως σε σχέση με τη Γερμανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, συμπέρασμα. Ναι, θέλουμε εργατικά χέρια, φτηνά, εκμεταλλευόμενα, στιγνά και αυτά κτλ. Θέλουμε να χτυπήσουμε και το κόστος των ντόπιων Ευρωπαίων εργαζομένων αυτό κτλ. Αλλά αυτό θα το ελέγξουμε. Τρίτο σημείο, τι σημαίνει αυτός ο έλεγχος. Αυτός ο έλεγχος είναι αιματηρός. Σημαίνει φράχτες, σημαίνει ΝΑΤΟ στο Αιγαίο, σημαίνει στρατόπεδα, συγκέντρωση hotspot που είναι φυλακές, σημαίνει στην Ενδοχώρα άθλια στρατόπεδα, γιατί δεν γίνεται οι άλλοι που περιμένουν να έρθουν και που τους σφάζουν στο Χαλέπι και στη Μοσούλη να ξέρουν ότι περνάνε καλά. Χρειάζεται μία τέτοιου είδους κατάσταση. Για την Τουρκία, νομίζω ότι την κατάσταση αυτή την έκφρασε περισσότερο από όλους πιο ανάγλυφα ο Σεβαστάκης, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πριν από δύο μέρες. Τι είπε αυτός ο κύριος, πρώην σύντροφος, ότι εάν εμείς προχωρήσουμε σε μαζική αποσυμφόρηση των νησιών από τους πρόσφυγες και τους πάμε στην υπηρετική Ελλάδα, θα καταρρεύσει η συμφωνία Τουρκίας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Πράγματι θα καταρρεύσει. Από τη μεριά της Ελλάδας κιόλας. Γιατί ένα βασικό στοιχείο που κρατάει αυτή τη συμφωνία ζωντανή, πέρα από το τι κάνει η Τουρκία, είναι πόσο χάλια, πόσο απάνθρωπα, πόσο στιβαγμένα και πόσα χωρίς μέλλον, ελπίδα και προοπτική περνάνε οι άνθρωποι αυτοί στα hotspot φυλακές στα νησιά. Επίσης υπάρχει αντίστοιχος προσπάθεια ελέγχου και στα παράλια της Τουρκίας από την Τουρκία και στη Συρία, όπου γίνονται αβέρτα παραπροωθήσεις, απελάς και τα λοιπά κόσμου μέσα στη Συρία, δηλαδή ξανά στο σφαγείο. Και ταυτόχρονα προετοιμάζεται και επέμβαση στη Λιβύη για να ελεγχθεί το ιταλικό πέρασμα. Τέταρτο σημείο, για να γίνει αυτός ο έλεγχος ο απάνθρωπος, χρειάζεται και ιδεολογικά εργαλεία. Και ποια είναι αυτά τα ιδεολογικά εργαλεία? Είναι η Ισλαμοφοβία και ως εργαλείο του πολεμικού υπεριαλιστικού παρεξισμού στη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική κτλ. Όλα τα πεδία των συγκρούσεων και ως εργαλείο να περάσουμε μια ρατσιστική πολιτική της Ευρώπης φρούριο και να μπορέσουμε όσο γίνεται περισσότερο να στρέψουμε τον ένα απέναντι στον άλλο από τους τελευταίους τροχούς της αμάξης για να περάσουμε και τη λιτότητα σε όλο τον κόσμο, τους ντόπιους κτλ. Γιατί όμως τώρα η Ισλαμοφοβία έχει τη δυνατότητα να ριζώσει? Εγώ ισχυρίζομαι ότι στον Ευρωπαϊκό Νότο είμαστε πιο μακριά από ό,τι είμαστε, και νομίζω ότι είναι προφανές για τους περισσότερους από εδώ, από ό,τι είμαστε στο να ριζώσει η Ισλαμοφοβία, ας πούμε, στο αν έχει ριζώσει και σε ποιο βαθμό στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Γιατί όμως τώρα ριζώνει εκεί που ριζώνει? Προφανώς λόγω λιτότητας, κρίσης κτλ. Προφανώς όμως και λόγω αδυναμίας μιας συνεκτικής και ορατής αριστερής απάντησης. Η Λεπέν στη Γαλλία έχει πολύ δυσανάλογο αντίπαλο, για να το πω κομψά. Έχει κηρύσει τον πόλεμο κατά των Βρυξελών. Κάποια άλλα τα mainstream κομμάτια της αριστεράς λένε όχι, ευρώ θέλουμε και τα μυαλά στα κάγκελα. Τρομοϊστερία. Παυξάνει και τα λοιπά από αυτά που κάνει ο Ολάντ. Στην Αγγλία ο Φάρατζ ανακαλύπτει ότι το πρόβλημα της ανεργίας είναι η απειλή των θέσεων εργασίας για τους Βρετανούς από Ευρωπαίους και λέει Brexit. Το Lexit υπάρχει, όμως δεν είναι ορατό, μια ορατή αριστερή απάντηση που να μπορεί να συσπυρώσει δυνάμεις και να είναι πραγματικά αντιπαλωδέως, ας πούμε, στην ακροδεξιά ή δεξιά εκδοχή του Brexit. Ενώ στη Γερμανία, που δεν έχουμε κυρίαρχο αντίπαλο τις Βρυξέλλες εκεί, γιατί είμαστε οι Βρυξέλλες στο περίπου, έχουμε το AfD να παίρνει μεγάλα ποσοστά,
βασισμένο πάνω στην τρομακτική λιτότητα που έχουν υποστεί ήδη οι Γερμανοί εργαζόμενοι, γιατί τα γερμανικά θαύματα δεν γίνονται έτσι, ούτε οι ρυθμοί ανάπτυξη επιτυχάνονται έτσι, και κυρίως μέσα από την Ισλαμοφοβία. Παντού εμφανίζεται σε αυτές τις χώρες, αλλά και εδώ, ρατσιστικό τμήμα και μέσα στη δεξιά και στα σοσιαλδημοκρατικά κόμματα, και ήδη έχει εμφανιστεί πριν εμφανιστούν οι ακροδεξοί με μεγάλα ποσοστά. Αλλά δυστυχώς υπάρχει και μέσα στην αριστερά ένα πρόβλημα σοβαρό. Για παράδειγμα, στη Γερμανία, η Wagenknecht, βουλευτή από τον Die Linke, μετά από μια απόπειρα βομβιστικής επίθεσης ενός ετούντα άσυλο σε μια συναυλία, είπε ότι η υποδοχή και ενσωμάτωση προσφύγων είναι δύσκολη και με πολύ σοβαρά προβλήματα από ό,τι φαίνεται, και ήταν ελαφρό μυαλό το «θα τα καταφέρουμε» της κυρίας Μέρκελ. Τη βγήκε δηλαδή από τα δεξιά στη Μέρκελ. Ενώ στην Ελλάδα η wannabe αριστερά του Μουζάλα, που για πάρα πολύ κόσμο είναι η αριστερά, ασχέτως τι λέμε εμείς, μιλάει για κίνδυνο τζιχαντιστών στα κέντρα τα προσφυγικά, μιλάει για υγειονομικούς κινδύνους κτλ. Στοχοποιεί τους πρόσφυγες. Άρα, ποιοι κερδίζουν από όλη αυτή την ιστορία? Αν δεν υπάρχει εναλλακτική, κερδίζουν το AfD και το Τραμπ, που λένε, έχουν φτάσει να λένε αναστολή παροχής ασύλου σε οποιοδήποτε μουσουλμάνο, και βεβαίως το Ισλαμικό κράτος, ο φουνταμενταλισμός, που και στις χώρες της Μέσης Ανατολής αλλά και στην Ευρώπη κερδίζει έδαφος. Η ακροδεξιά σε 14 εκλογικές αναμετρήσεις, για πάνω κάτω αυτούς τους λόγους, έχει σε 5 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πάνω από 20% των ψήφων, σε 5 χώρες 10 με 20% και σε 4 χώρες 3,7 με 10% των ψήφων. Αυτή τη στιγμή στην Ισπανία και στην Πορτογαλία μόνο είναι σε περιθωριακά ποσοστά και εκτός Βουλής. Έχουν κάνει lifting, έχουν πάρει αιτήματα της αριστεράς, έχουν μιλήσει για την εθνική προτίμηση, έχουν πάρει όλα τα ρατσιστικά επιχειρήματα της Ισλαμοφοβίας και έχουν αφήσει κάτι στην άκρη τον αντισημιτισμό, τον εθνικό σοσιαλισμό κτλ. Ενώ μιλάνε ειδικά μετά τον Brexit για full, για έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ευρώ κτλ. Ποια μπορεί και πρέπει να είναι η αριστερή απάντηση? Νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν μπορεί να υπάρχει αριστερή απάντηση στην ακροδεξιά και στις πολιτικές των από πάνω, τον ρατσισμό, αν δεν είσαι αντίπαλος στο σύστημα και στις βασικές πολιτικές του. Αν δεν μιλάς για την απόδραση από τη φυλακή της ευρωζωνικής λιτότητας. Αν δεν μπορείς να είσαι πιστικός, εναλλακτικός παίκτης στην ακροδεξιά ή τον οποιονδήποτε, αν είσαι ευρωπαϊστής εντός ευρώ και υπέραμαχος αυτινής της κατάστασης. Δεύτερο, δεν αρκεί αυτό προφανώς, αλλά στον κόσμο το οποίο σου υποφέρει δεν μπορείς να μιλάς με τον ίδιο τρόπο που μιλάνε οι άλλοι για εθνική διέξοδο μέσω της απόδρασης. Χρειάζεται να μιλήσεις με ένα πρόγραμμα αριστερό, ένα πρόγραμμα που το συνδυάζει με άλλα πράγματα για τον πολύ τον κόσμο. Επίσης, τρίτο σημείο, εννοώ την πάυση του λιωμού του χρέους, την εθνικοποίηση των τραπεζών, ένα πρόγραμμα διανομής κτλ. Τρίτο σημείο, δεν νοείται να μπορείς να δώσεις εναλλακτική απάντηση αν δεν είσαι αντιρατσιστική αριστερή. Αν είσαι φοβική απέναντι σε πρόσφυγες και μετανάστες. Και αυτό εκεί πάνω, αν δεν δίνεις αποτελεσματικά τη μάχη με το κυρίαρχο ρατσισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της δικής σου κυβέρνησης. Αν δεν είσαι με την ελευθερία μετακίνηση των προσφύγων και των μεταναστών απέναντι στους φράχτες και τα στρατόπεδα και τις απελάσεις. Αν δεν είσαι υπέρ της ένταξης με ίσα δικαιώματα των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση, υπέρ μιας αξιοπρεπούς στέγης της πόλης σε διαμερίσματα αντί για άθλια στρατόπεδα, ακόμα και αυτά τα ημιανοιχτά, αν δεν υπερασπίζεσαι τα προσφυγόπουλα στο Ωραιόκαστρο ή οπουδήποτε αλλού. Αν δεν δένεις, και εδώ είναι μια προσπάθεια που κάνουμε το τελευταίο διάστημα και θα συνεχίσουμε να κάνουμε, αν δεν δένεις τη διεκδίκηση και την απόκρουση της κυρίαρχης ρατσιστικής πολιτικής, με την αλληλεγγύη στους πρόσφυγες στην έμπρακτη και δεν υποτιμάς την αλληλεγγύη,
Από την άλλη, δεν υποτιμάς επίσης τη διεκδίκηση. Έχουμε προσπαθήσει και τα έχουμε καταφέρει σε ένα βαθμό να έχουμε επαφή με πάρα πολλά κέντρα προσφυγικά. Με τους πρόσφυγες μέσα, με ομάδες αλληλέγγυων απ' έξω, με τοπικές κοινωνίες που μπορεί να μαζεύουν πράγματα για να τα πηγαίνουμε όλοι μαζί μέσα, με διαδηλώσεις οι οποίες μπορεί να είναι τοπικές ή κεντρικές, όπου επιχειρούμε να φέρουμε πρόσφυγες και που επιχειρούμε να έρθουν αλληλέγγυοι, με μια σχετική επιτυχία. Αυτό είναι βασικό στοιχείο αξιοπιστίας όταν θέλεις να μιλήσεις για να πεις ποια είναι η απάντηση. Δεν μπορεί να είσαι έξω από όλα αυτά με το κίνημα αυτό το οποίο περιέγραψε ο Γιώργος προηγουμένως και με χιλιάδες ανθρώπους που συνεχίζουν να το παλεύουν και να μην τα κάνεις αυτά τα πράγματα. Ταυτόχρονα δεν μπορείς να αφιερώνεις το 100% του χρόνου σου σε μια αλληλεγγύη η οποία είναι πραγματική υπαρκτή ανάγκη, δεν λέει κανείς όχι, χωρίς να προσπαθείς να δέσεις αυτή την αλληλεγγύη με την πολιτική απάντηση που χρειάζεται να υπάρχει σε όλα αυτά που είπαμε προηγουμένως. Για παράδειγμα, εμείς δεν έχουμε κάνει την επιλογή να φτιάξουμε χώρους φιλοξενίας προσφύγων. Γιατί δεν χρειάζονται, γιατί περνάνε καλά εκεί που είναι, όχι. Γιατί προφανώς δεν πρόκειται να λύσουμε το πρόβλημα, αλλά και γιατί έχουμε όμως κάνει την επιλογή, ας πούμε, να έχουμε κυριακάτικο σχολείο μεταναστών. Γιατί το ένα και όχι το άλλο. Γιατί η ξενοδοχειακή υποστήριξη των προσφύγων είναι πολύ σοβαρό ζήτημα και οι δυνάμεις του κινήματος αυτή τη στιγμή, ενώ σου τρώει πάρα πολύ χρόνο, οι δυνάμεις του κινήματος αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν για όλα αυτά τα κοινωνικά και πολιτικά καθήκοντα τα οποία μπορεί να έχουμε. Γιατί δεν θέλουμε να κλειστούμε σε ένα κούγκι. Γιατί θέλουμε να ασχοληθούμε με τους 55-60.000 πρόσφυγες και όχι με 400. Για τέτοιους είδους λόγους και νομίζουμε ότι όποιος βάζει τον εαυτό του αυτό το καθήκον αυτή τη στιγμή, δεν τον καταγγέλνουμε προφανώς, αλλά υποτιμάει άλλα. Τέλος πάντων, δεν θα σας κουράσω πάρα πολύ. Αντιρατσιστική και όχι φοβική απέναντι στους πρόσφυγες αριστερά σημαίνει απάντηση στον ιμπεριαλισμό και την ισλαμοφοβία, σημαίνει να δίνεις τη μάχη στη Γαλλία για τον Μπουρκίνι, σημαίνει ότι αυτή είναι και η μόνη απάντηση απέναντι στην δυνατότητα των φονταμενταλιστών από την άλλη μεριά, του Ισλαμικού κράτους κτλ. Να στρατολογούν. Και τέλος, μια αριστερά δεν μπορεί παρά να είναι αντιφασιστική. Να μην υποτιμάει το φασιστικό κίνδυνο. Να μην κινητοποιείται όπου οι φασίστες με κεντρικό τρόπο πάνε να εκφράσουν μια δυναμική για να την εκμεταλλευτούν στο δρόμο και πολιτικά. Να μην ταυτόχρονα έχει ταξική αντιμετώπιση απέναντι στο φασισμό υποτιμώντας το γεγονός ότι η βάση των φασιστών είναι και άνεργοι, προερχόμενοι από την εργατική τάξη, είναι και εργάτες κτλ. Και να μην προσπαθήσει να τους διαιρέσει. Άρα, μαζί με όλα αυτά, για να βάλω μία τελεία, η αριστερή απάντηση δεν μπορεί να είναι στο ρατσισμό και στην ακροδεξιά, παρά συνολική. Να είναι κινηματική, να είναι και πολιτική. Στην Ελλάδα δεν μπορείς να πείσεις τους ανθρώπους οι οποίοι χάνουν το σπίτι τους από τους πληθυντηριασμούς ή κινδυνεύουν να το χάσουν το επόμενο διάστημα, ότι αξίζει τον κόπο να κινητοποιηθούν για τους πρόσφυγες, για παράδειγμα, ή απέναντι στους φασίστες, αν δεν κινητοποιείσαι πρώτα εσύ και δεν διαμορφώνεις ένα ισχυρό κίνημα διεκδίκησης αποτροπής των πληστηριασμών, όπως αυτό το οποίο αναπτύσσεται αυτή τη στιγμή. Αν δεν κινητοποιείσαι με τους συνταξιούχους, αν δεν προσπαθήσεις να φτιάξεις μια σοβαρή εναλλακτική απάντηση στο νέο γύρο που πάει να περάσει στα εργασιακά, και τότε δικαιούσε να λες ότι έλα μαζί μου στις 20 Οκτώβρη σε πορείες που ήταν πετυχημένες και θα μπορούσαν να είναι και περισσότερο πετυχημένες ή έλα μαζί μου στις 21 Μάρτη στην επόμενη μεγάλη καμπάνια ενάντια στο ρατσισμό και τον φασισμό. Απέναντι στους φασίστες, στη δίκη της Χρυσής Αυγής, στις κινητοποιήσεις για τον Παύλο Φίσα, όπου οι φασίστες έχουν κεντρική
παρουσία, όπως το νέο Ηράκλειο προχθές ή άλλα πράγματα προχθές, αυτά είναι βασικά προαπαιτούμενα της απάντησης. Το κινηματικό όμως πεδίο δεν αρκεί. Μετά από την προδοσία του ΣΥΡΙΖΑ, η συγκέντρωση δυνάμεων της αντικαπιταλιστικής και ριζοσπαστικής αριστεράς σε έναν ορατό πόλο ή η αδυναμία τέτοιου πόλου ορατού σε χώρες όπως η Ιταλία, μας εξήγησαν οι σύντροφοι, ή η Γαλλία, ή το πόσο κιλά μπόρεσε να πάρει το λέξη της στη Βρετανία, είναι κομβικό ζήτημα για το πώς από εδώ και πέρα αντιμετωπίζουμε την κατάσταση. Στην Ελλάδα έχουμε ένα κομμουνιστικό κόμμα που αποφεύγει τις πολιτικές μάχες αναβάλλοντάς τις προς το στάδιο της λαϊκής εξουσίας. Έχουμε βασικό καθήκον, γι' αυτό έχουμε προτιμήσει, φεύγοντας από το ΣΥΡΙΖΑ, να ενταχθούμε πάρα πολλοί από εμάς σε πολιτικούς σχηματισμούς όπως η ΛΑΕ. Η συγκρότηση αυτού του εναλλακτικού πολιτικού ορατού πόλου, όπως όλη η ιστορία της Δυτικής, Κεντρικής και Βόρειας Ευρώπης αποδεικνύει, είναι καθοριστική. Αυτά.